Έχετε τελειώσει κάποια σχολή, φαντάζομαι. Μάλιστα. Έχω τελειώσει σχολή διακόσμησης. Δεν ανοίξει τα ΑΗ, έτσι δεν είναι? Ναι, ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση. Δηλαδή? Τι? Έχετε εργαστεί καθόλου ως διακοσμήτρια? Όχι. Δεν υπάρχουν δουλειές. Παίρνουν απόφοιτους αρχιτεκτονικής. Και εδώ πώς νομίζετε ότι θα δουλέψετε? Δεν νομίζω ότι για φύλακας μουσείου χρειάζεται πτυχίο ΑΗ. Νομίζετε. Υπάρχει μια τυπική διαδικασία η οποία πρέπει να. Προσλήψεις με την τυπική διαδικασία έγιναν. Εδώ μιλάμε για πρόσληψη άλλου είδους. Τι είδους? Από το παράθυρο. Δεν υπάρχει παράθυρο, Δεσποινής μου. Παραθυράκι? Δεν σας καταλαβαίνω. Ποιον δουλεύεις τώρα? Ορίστε. Την έχεις δώσει αλλού τη θέση, έτσι? Τι είναι αυτά που λέτε? Βέβαια, δεν σου έκανε το δικό μου το μέσο. Θα μου πεις τι να σου κάνει ένας τοπικός κομματάρχης. Εδώ μιλάμε για υπουργούς, βουλευτές. Για νούγκωμα να βόλεψες. Σας παρακαλώ, Δεσποινής μου. Άσε μας, ρε. Πού με έστειλες, ρε Κώστα, ξυπόλυτη στα αγκάθια? Όχι, βέβαια. Στο είπα και την άλλη φορά. Αν δεν το έχεις σίγουρο, μην με στέλνεις. Έχω και τη δουλειά στο μαγαζί. Νομίζεις με αφήνει να φεύγω όποτε θέλω? Να μην με ξαναστείλεις αν δεν είναι σίγουρο, εντάξει? Τότε μην ξαναμπαίνεις στον κόπο. Έχω και τη μάνα μου μετά και με ζαλίζει. Τι έγινε και τι έγινε? Καλά, γεια. Θα σε πάρω εγώ, γεια. Σου έκανε εκεί πέριχο? Όχι, δεν χρειάστηκε. Α, ωραία. Αφού δεν ήταν τίποτα, πάλι καλά. Τσάμπα ανησύχησα. Στο δικό σου το πες? Σιγά μου το δίνω να φορά για τα γυναικολογικά μου. Θα μου πεις. Αυτός μόνο να το κάνει ενδιαφέρεται. Άλλα ντε. Και η κόρη μου στο Λονδίνο τα ίδια. Συνέχεια το μυαλό της εκεί. Πού τους βρίσκει τους άντρες μέσα σε τόσες αδερφές, δεν μπορώ να καταλάβω. Παντού έχει το κορίτσι. Τόσα λεφτά για να σπουδάσει και αυτή εκεί, στο κρεβάτι. Ο καθένας με τα ενδιαφέροντά του. Καλημέρα. Παρακαλώ. Είναι δέρμα 100%, από ελάφι συγκεκριμένα. Όλες οι λεπτομέρειες είναι από ατσάλι. Θέλετε να την κρατήσετε? Ευχαρίστως. Και τώρα, ερώτηση για την Αγγελική. Πάμε να δούμε την ερώτηση για σένα. Για να δούμε. Λοιπόν... Για πες. Τι να πω. Τι την να πεις? Τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Τι τίποτα δεν έγινε? Θα μ' αφήσεις να φάω με την ησυχία μου? Τόσο δύσκολο να μου πεις. Τρώω τώρα. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα? Α, εσύ δεν καταλαβαίνεις. Δεν πειράζει, θα φάω έξω. Κάτσε, κάτσε. Δεν ρωτάω. Τι να σου πω, ρε μαμά. Ναι, δεν έγινε τίποτα. Μα ήταν μιλημένο, μου είπες. Έτσι ήταν. Αλλά μίλησαν κι άλλοι, φαίνεται. Και τώρα τι θα γίνει? Να το μα... Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Συνέχισε, σταματάω. Φάε το φαΐ σου. Πολύ καλό το ψάρι, φρέσκο, ε. Ολόφρεσκο. Πήγα και στην κυρία Κατίνα ένα πιάτο. Όσο να πάρει μυρωδιά. Ούτε μπουκιά δεν μπορεί η κακομοίρα να κατεβάσει πια. Σοβαρά. Δεν τον βγάζει το μήνα. Οι κόρες της ήρθαν, α. Η μεγάλη είναι εδώ από χθες. Τα σούλα έρχεται αύριο. Ευτυχώς δεν έχει να ανησυχεί για αυτές. Τις τακτοποίησε. Αυτή θα φύγει ήσυχη. Από εδώ το πας, από εκεί το πας. Ποιος? Θες να πεις τώρα τους και του θανάτα? Όχι. Αλλά όλοι θα πεθάνουν μια μέρα. Όχι τώρα όμως. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Πιάσαμε τον επικίνδυνο τώρα. Γιατί? Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί κάτι να συμβεί, να μην ανησυχώ για το παιδί μου. Τώρα είσαι εντάξει, έχεις να ξοδεύεις. Για ρούχα, λούσα, παπούτσια. Μετά τι θα κάνεις? Με τα 600 ευρώ της πολίτριας θα ζήσεις? Άμα πεθάνω εγώ, πάει η σύνταξη του πατέρα σου. Μαμά, από τότε που σε ξέρω πεθαίνεις και ακόμη ζωντανή είσαι. Στο τέλος θα πεθάνεις εμένα και θα ησυχάσεις. Λες αυτό να θέλω? Δεν ξέρω τι θέλεις, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις παιδί χωρίς να πεθαίνεις από ανησυχία, να μην έκανες. Ανησυχώ όπως κάθε μάνα για το παιδί της. Άσε με να ανησυχώ εγώ για τον εαυτό μου, μπορείς? Φτάνουν τα δικά μου. Δεν θα ανησυχώ και για σένα που ανησυχείς για μένα τώρα.
Δεν την αντέχω άλλο. Τι έγινε πάλι? Δεν με αφήνει την ησυχία μου, ρε εσύ. Καλά, και εσύ κάνω το κορόιδο. Δεν γίνεται. Πρέπει να μείνω μόνη μου, δεν πάει άλλο. Γιατί, ρε? Δεν μπορώ. Αφού δεν ξέρω αν ό,τι κάνω το κάνω για μένα ή για αυτήν, για να μην ανησυχεί. Να μου στρίψει. Τι να σου πω. Πάλι πίσω τι γυρνάει. Εκείνο το σπίτι που είπες ότι νοικιάζεται, τι έγινε? Α, αυτό είναι τελικά στην Αχαρνών, μέσα στους Αλβανούς. Νοικιάστηκε? Δεν ξέρω. Μπορείς να μάθεις. Γιατί σκέφτεσαι πια σπίτι τώρα? Το σκέφτομαι. Με τι λεφτά? Άλλο να διοριζώσουμε. Σιγά τα περισσότερα που θα έπαιρνα. Είναι αλλιώς το δημόσιο, εγγύηση. Και τι θα κάνουμε, ρε? Θα περιμένουμε μια ζωή στην ουρά? Α, εγώ δεν περιμένω, τα έχω διαγράψει. Καλά, εσύ τα έχεις διαγραμμένα όλα. Γιατί, επειδή δεν κάνω άκυρο όνειρα σαν εσένα? Ποια όνειρα, ρε? Για ένα σπίτι μιλάμε. Άντε, πιάστο. Για ένα δωμάτιο και μια κουζίνα, λέμε. Μόνο να μην την έχω πάνω από το κεφάλι μου. Μα τι σου έχει κάνει? Ρε, εσύ, δεν είναι η μάνα μου. Εγώ είμαι. Θέλω να βρω τον εαυτό μου, πώς να σου το πω. Να εξελιχθώ. Ας πρόσεχες. Να πρόσεχα. Να στέλνω με τον κόλλο μας να περάσουμε κάπου τις προκοπές, ρε μαλάκα, και όχι σε σχολείο του κόλλου. Τώρα κάτσε πολύτερα και ευχαριστώ να λες που είσαι και τη μάνα σου. Όχι, ρε, δεν το δέχομαι. Καλά. Πολύ κίτρινη. Κόκκινη πρέπει να έχει δώσει. Έλα, χαλάρωσε, φαουλάκι ήταν. Αφού ήταν έτοιμος για κόλλος. Τι κόλ, ρε μαλάκα, δεν τον είδες που έπεσε σαν τη Μαϊνού? Σιγά μην πει. Είσαι να συγκατοικήσουμε. Δεν θα είσαι καλά. Γιατί? Να χαλάσουμε τη φιλία μας. Άσε. Γιατί, ρε? Δεν είμαστε εμείς για συγκατοίκηση. Άκου που σου λέω, αυτά είναι για τους αλλοδαπούς. Τι λες, οι δικοί μας όλοι στο Λονδίνο συγκατοικούμε. Στο Λονδίνο οι δικοί μας είναι αλλοδαποί εκεί. Εδώ είμαστε στον τόπο μας και ο καθένας κάνει το κουμάντο. Σιγά το κουμάντο που κάνουμε με τους γονείς πάνω από το κεφάλι μας. Δεν βλέπω άλλο τρόπο σε αυτή τη φάση. Δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Θα γαμπούσε όλο το βράδυ. Σήμερα το πρωί ήταν. Να δοκιμάσουμε. Εγώ δεν αφήνω τους δικούς μου να χάσω την άνεσή μου. Μαλάκα σύνδε. Τι έγινε? 1-0 είναι ακόμα. Εδώ στην εξέδρα περνούν οι διαιτητές μπροστά από τον Μισελ Πλατινί, από τον Χουανκάρλος, από τον... Είδες, σοφαρίσαμε. 3-3. Γιατί, πότε τα πήρε τα άλλα? Τι πότε, ρε Καραγκιόζη, το 92, το 2006 και αυτό. Τι 6, ρε, το 5 ήτανε. Το 5 το πήρε η Λίβερπουλ, το 6 το πήραμε εμείς. Το 2006 το πήρε η Μπαρσελόνα. Ναι, ρε, τότε ήταν, αφού μόλις είχα παρουσιαστεί. Τον έχω βαρεθεί, το πιστεύεις? Τι έγινε? Έχω βαρεθεί, ρε Πούστη μου, μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Σαν τι? Ξέρω εγώ. Τι άλλο ξέρετε εκτός από μπάλα? 3 ποτά και 2 μπύρες, 30 ευρώ. Ξέρω εγώ. Έλα, ρε. Ναι, ρε, σιγά. Άσε. Όχι. Γιατί? Τίποτα, έτσι γουστάρω. Αφήνω μπουρμπάρα εγώ. Θα πάμε για κρέπες με τα παιδιά. Ξεκάθαρη φωνή εδώ, φωτίζεται την ίδια των καιρών και δίνει ζωή και γέλιο στο Αντζαντή. Σε εσάς εδώ και σε όσους μου δίνουν βίντεο χωρίς να το ξέρουν και χωρίς... αλλά πιστεύουν με την αγάπη τους. Πάμε να δούμε τα βίντεο, τα πιο ωραία. Το καλό βραβείο του Παπαρίου που δίνω εγώ σε όλους τους συνεργάτες. 65 άνθρωποι δουλεύουμε για το Αντζαντή. Ακόμα δεν μιλάνε. Αυτή τη φορά θα κρατήσει για πολύ. Σφαχτήκαν. Μα τσακωνόνται έτσι για την τηλεόραση. Το έχουν πάρει πεισματικά. Αφού τώρα βλέπουν την ίδια εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Μπορώ πως τους αντέχεις. Τι να τους κάνω? Έχεις σκεφτεί ποτέ να φύγεις? Να φύγω? Ναι. Από το σπίτι? Ναι, να μείνεις αλλού. Όχι. Δεν νομίζω ότι έχω όρεξη σήμερα. Τότε γιατί δεν πήγαμε για κρέπες με τους άλλους? Ήθελα να μιλήσουμε. Γιατί τι έγινε? Τίποτα. Να μιλήσουμε. Έτσι το άσχετο. Καλά, άστο. Όχι, να μιλήσουμε. Ό,τι θέλει το μωρό μου. Έλα, κόφτω. Γιατί, ρε, μωράκι μου? Κάτσε, μισό. Κυρία, 200 ευρώ είναι προσφορά μου. Μια καρφίτσα τεράστια, μεγάλη. Μια καρφίτσα πάρα πολύ ωραία. Θα το δείτε και από την άλλη πλευρά. Γύρνα, Βαλεντίνη, να δείτε και από πίσω, ναι. Βλέπουμε από την άλλη πρόσεψη, δύο πρόσεψη εκεί, Παναγία, δύο πρόσεψη. Μία είναι όλο το πιο χρυσό μέσα. Τι κάνεις εδώ? Σκέφτομαι. Τέτοια ώρα. Γιατί? Με την τηλεόραση ανοιχτή. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Τώρα όμως δεν μπορώ να σκεφτώ, με διέκοψες. Δεν είναι μικρή, είναι δύο πόντους του Παναγία. Ωραία, κύριε. Ξεντίζω τουλάχιστον. Αμάν, ρε μαμά.
πάω εγώ. Τι θα κάνει σήμερα? Τα συνηθισμένα. Καλέ, κάτσε, τι φοβάσαι, ε? Μας βλέπει, σου λέω. Σιγά που θα κάθεται να βλέπει εμάς. Αυτή τώρα είναι στα Χάιτς που αγόρασαν στη Μύκονο. Τα αγόρασαν τελικά? Ναι, θα στα πει. Μου ζάλισε τα αυτιά όλο το πρωί. Άντε, γεια. Καλά να περάσει. Ευχαριστώ. Ωραία, μπορείς να πάθει αυτό το σπίτι στην Αχαρνών. Να ρίξω μια ματιά, θέλω, πειράζει. Πάρε τον ξαδερφό σου να σου πει που βρίσκεται, γνωστός του ιδιοκτήτη, δεν είναι? Του Θυρορού. Ναι, θα περιμένω. Τώρα όμως μήπως πάω και το δω. Ορίστε. Τα έχω κατεβασμένα για τον ήλιο. Καλά κάνετε. Οι κούτες θα φύγουνε. Έλα. Α, έχει και τέντα, ωραία. Σου το είπα, είναι καλό διαμέρισμα, το φροντίζουμε. Εσείς τι σχέση έχετε με το σπίτι? Εγώ το προσέχω, καμία άλλη σχέση. Την εκμετάλλευση την έχει τώρα μια εταιρεία ακινήτων. Δικό της είναι? Όχι. Ο ιδιοκτήτης, παλιός καρδιοχειρούργος, από τους πρώτους, τάψε όλα στην κόρη του. Αυτή έχει μια γκαλερί στο Ψηρή, ούτε που νοιάζεται για το σπίτι. Εταιρείες τώρα. Διαχειρίζονται τα ακίνητα πακέτο και δίνουν μερίδιο στις ιδιοκτήτες. Α, μάλιστα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μπαίνει το νίκη κάθε μήνα στην τράπεζα. Από εκεί και πέρα, καρφί δεν τους καίγεται αν το σπίτι γίνεται πάχαλο. Γι' αυτό τι θέλουν? 350 ευρώ με το παλιό συμβόλαιο. Δεν χρειάζεται να κάνεις καινούργιο και να πληρώνεις και εγγύηση δύο μηνιάτικα, εκτός αν θέλεις. Γιατί να θέλω? Τότε εντάξει, γιατί μπορεί να σου κάνουν και αύξηση. Αν όμως πέφτει κανονικά το μηνιάτικο, χαμπάρι δεν πρόκειται να πάρουν αν άλλαξε ο νοικιαστής. 350 ευρώ. Τζάμπα είναι. Ρετυρέ, 45 τετραγωνικά σε πεζόδρομο, με τέντες, βεράντες, ντουλάπες, μπάνιο, κουζίνα, όλα στην εντέλεια. Έχει και ψυγείο και κουζινάκι. Έλα να δεις. Εμείς εδώ στην πολυκατοικία κρατάμε τα νίκια χαμηλά για τους Έλληνες. Σε όλα τα διαμερίσματα κάθονται δικοί μας, κανένας ξένος. Γι' αυτό δεν βάζουμε και αγγελία, να μείνει μεταξύ μας. Αυτό είναι πολιτική της εταιρείας. Ποιας εταιρείας, μωρέ, αυτοί άλλο που δεν θέλουν να τα νοικιάζουν σε ξένους. Για ποιο λόγο? Οι ξένοι δίνουν περισσότερα γιατί μένουν σόγια ολόκληρα μαζί και το συμφέρει. Το σπίτι όμως μετά, ρήμα δυο. Ναι. Ναι. Ξέρεις τι κάνανε σε μια πολυκατοικία εδώ δίπλα? Κάποιοι Πακιστανοί κουβάλισαν κάτι ραπτομηχανές και το κάνανε φάμπρικα. Ποιο? Το τριαράκι του Δευτέρου. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι ήσυχα. Και βέβαια είναι. Οι κούτες ποιανού είναι? Είναι του Φώτη, του παιδιού που έμεινε πριν εδώ. Έχει πάει στα νησιά να δουλέψει για το καλοκαίρι και όταν γυρίσει θα τις πάρει. Εξαιρετικό παιδί. Καλλιτέχνης. Ναι, τι? Ζωγράφος, φωτογράφος, όλα αυτά. Και στην ηλικία σου. Α, ναι. Ναι, είχε φύγει από τους δικούς του. Δεν τον ήθελαν καλλιτέχνη, βλέπεις. Ο μπαμπάς του έχει μια επιχείρηση πόρτες ασφαλείας, κάτι τέτοιο. Και τον ήθελε ντε και καλά εκεί. Τώρα είναι στα νησιά, δηλαδή? Ναι, πήγε να κάνει πορτρέτα στους δρόμους να οικονομήσει κανένα φράγκο και να ασχοληθεί με τα δικά του. Δεν μπορούσε να κρατήσει άλλο το σπίτι και τα άφησε. Σε πειράζουνε? Ποιες οι κούτες? Ναι, είναι τα πράγματά του, δίσκοι, βιβλία, τέτοια. Δεν με πειράζουν οι κούτες, άλλο είναι το πρόβλημα. Ποιο? Το οικονομικό. Α. Με τους λογαριασμούς δεν θα φτάνει άλλα 80 το μήνα. Μπα, το καλοκαίρι ειδικά είναι πολύ λίγα. Το χειμώνα όμως. Μ' αρέσει πάντως. Σκέψου το. Κατεβαίνω μια στιγμή κάτω, μη μου καεί η πίτα. Και έρχομαι.
Στον Σάφη την πρόλαβε. Να την αφήσεις να κρυώσει, ε. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Θα το σκεφτώ. Ωραία. Χαρή. Είσαι στο βίντεο κλαμπ. Όχι, δεν το έχω δει. Τι είναι? Θρίλερ. Πάρε ό,τι θες, δεν ξέρω αν θα έρθω. Μπα, φύγανε οι δικοί σου. Και πού πήγανε? Σε γάμο καθημερινή. Εντάξει, έρχομαι. Μπορείς να με καπνίσεις τόσο? Σε ενοχλεί. Θα του μανιάσουμε. Αφού ανοίξαμε. Ρε, σε μυρίζει μετά. Καλά. Μαλακία είναι. Κάτσε να δούμε. Κατάλαβα από τώρα ποιος είναι ο δολοφόνος. Σκάσε. Γυρίσαμε. Θα τέλειωσε πιο νωρίς. Χαρή, εγώ φεύγω. Αυτό το πράγμα δεν το αντέχω. Κάτσε μισό λεπτό να δούμε. Τι να δούμε, εδώ δες. Αυτό είναι θρίλερ. Παρακαλώ, ποιος είναι? Κύριε Παμινόντα, γεια σας. Είμαι το κορίτσι από χθες. Μήπως μπορώ να ξαναβρω το διαμέρισμα? Είσαι τρελή. Φλάκα δεν έχει?
Ρώτησε όταν θα με φωνάξει να ξεκουβαλήσουμε να μην είναι πολλά. Μην μου πάρει τίποτα έπιπλα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Δεν χρειάζομαι έπιπλα, μου αρέσει έτσι άδειο. Και πού θα κοιμάσαι? Στο πάτωμα. Γι' αυτό σου λέει σε τρελή. Γιατί? Στη Σκόβουλο που είχαμε πάει στο κάμπινγκ. Άλλο το κάμπινγκ. Καλοκαίρι είναι και τώρα, μια χαρά. Το χειμώνα θα κοιμάσαι πάλι στο πάτωμα ή θα πέσει η χειμερή ανάρκη και δεν πειράζει? Μέχρι τότε βλέπουμε. Τι να δει. Για κάτσε και υπολόγισε. Βγάλε 450 μαζί με τα κοινόχρηστα 400. Σου μένουν 280. Ούτε για τσιγάρα δεν θα σου φτάνουν. Θα το κόψω. Το τσιγάρο. Ναι, ρε, ευκαιρία. Καλά να το κόψεις, έτσι πιάνω κι εγώ σπίτι. Τελευταίο. Α, καλά. Οι ξένοι, ρε, πώς τα καταφέρνουν. Ποιοι ξένοι? Οι αλλοδαποί. Ξέρεις τη μεροκάμα το παίρνουν, ψίχουλα. Κι όμως τους βλέπεις. Ρε, αυτοί κάνουν το σκατό τους παξιμάδι. Εγώ μια χαρά τους βλέπω, κάθε βράδυ έξω. Στα παγκάκια, σαν τα αποδημητικά που είναι να φύγουν, αλλά δεν πάνε πουθενά. Γιατί η δική μας όλη μέρα μπροστά στη τηλεόραση καλύτερη είναι. Από εδώ. Καλημέρα, Μανούλα. Μια χαρά. Είδες που ξύπνησα μόνη μου. Έκανα και πρωινό. Κανονικό, μεγάλα, όχι καφέ και τσιγάρο. Στόπα, θα το κόψω. Όλα θα γίνουν, θα δεις. Μόνο μην ανησυχείς. Θα σε παίρνω εγώ. Δεν θα αλλάξω το κινητό και θα γίνεις σταθερός στο σπίτι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Όσοι είσαι τα ίδια. Όχι να μην με παίρνεις εσύ. Δεν θέλω τίποτα, τα έχω όλα. Δεν σου λέω ρε μαμά που είναι το σπίτι για να μην κουβαληθείς. Ναι, σε ξέρω. Θέλω να μείνω για λίγο μόνη μου, πώς να σου το πω. Η καινούρια. Μάλιστα. Καλώς άρισες. Ευχαριστώ. Έχει φρέσκο μπακαλιάρο στη Λαϊκή σήμερα. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Έχετε πάρει την καλύτερη βραδινή τσάντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μαγαζί. Σίγουρα, γιατί και τόσα λεφτά. Δεν υπάρχει άλλη, ταξίζει, σας λέω. Τη θέλω για μια δεξίωση στο Χίλτον. Με αυτήν μπορείτε να πάτε όπου θέλετε άφοβα. Ωραία, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, μπορείτε να σας υπηρετήσω? Όχι, καλό. Φρέσκο. Το πήρα από τη λαϊκή. Ναι. Κανόνισα το ρεπόμα όταν έχει λαϊκή για να ψωνίζω. Μήπως ο ξαδερφός ξέρει τίποτα για αυτό το Φώτη. Ποιο Φώτη? Το παιδί που έμενε εδώ. Που άφησε τις κούτες. Όχι, από πού και ως πού. Λέω, μήπως. Έλα, γεια μας. Γεια μας. Καλά, δεν το χαίρεσαι καθόλου. Ποιο? Το σπίτι, εδώ που είμαστε. Πού μπορούμε να καθίσουμε με την ησυχία μας, να φάμε, να πιούμε, ε? Ναι, πώς. Είδες που μαγειρεύω. Δεν σε πειράζει που τρως μόνος. Εγώ, που έλεγα πότε να τρώω με την ησυχία μου. Καλά, η μάνα σου θα στεναχωριέται μόνη της. Και όταν είμαστε μαζί, πάλι στεναχωριόταν. Τουλάχιστον τώρα θα έχει μια δικαιολογία. Θα πάμε τώρα. Δεν καθόμαστε εδώ να τα πούμε. Είπαμε θα πάμε. Και αν δεν πάμε, τι έγινε? Με το Χάρη τι θα κάνεις? Σου το είπα. Θα το ωραίο σου. Ωραία. Και τι να πούμε? Να μιλήσουμε όπως παλιά. Έχουμε καιρό να τα πούμε έτσι. Τα έχουμε πει όλα γι' αυτό. Έλα, πάμε να βγούμε. Βαριέμαι. Καλά. Είδες το γαμημένο. Ευτυχώς που δεν καπνίζεις τα δικά μου. Στο μπάνιο τι έκανες? Τι θα πει τι έκανα? Δεν θες να μου πεις? Άσε μας, Χριστίνα. Άρχισες πάλι τους εμετούς? Όχι, έχεζα. Ευχαριστήθηκες τώρα? Συγγνώμη. Γάμισε μας. Έλα ρε, sorry. Δεν ξεχάστο. Έμα να βγει έβδομος. Τι έπρεπε να βγει δηλαδή? Όχι και έβδομος. Πάντως εμένα μου άρεσε ο Νορβηγός. Και εμένα μου άρεσε. Εδώ που τα λέμε όλα τα λεφτά είναι την Ουκρανία, ε. Ναι. Η Ουκρανία πάντα γαμάει. Σιγά ρε. Σαν Χριστίνα Ουκρανία, πόσο φάνηκε? Αφού είπαμε, δεν έχω τηλεόραση. Και δεν πήγες πουθενά να το δεις? Ναι, με πιστεύεις? Πώς αυτό? Με γούσταρα. Την Eurovision? Ναι, γιατί είναι υποχρεωτικό. Όχι, αλλά πέρυσι έκανες ολόκληρη φασαρία για να πάμε να τη δούμε. Άλλο το πέρυσι. Ναι, σωστά. Πέρυσι ήταν ο Ρώσος που της άρεσε. Είσαι άσχετος.
Μα δεν θέλω. Όχι, συγγνώμη, το ξέχασα. Το έφερα από συνήθεια. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Καλά, αλλά δεν θα το πληρώσεις. Τι κάνω από οικονομία, ρε Στέλλα. Απλώς δεν μου πάει ποτέ χωρίς τσιγάρο. Που το έκοψες για οικονομία, όμως. Εντάξει, τι θες να πεις, δεν παρεγγενώ από οικονομία. Δεν είπα αυτό. Όχι, ρε, αυτό είναι. Συγγνεύομαι, τα 8 ευρώ πειράζει. Σε κερνάω εγώ. Σιγά, ρε, Χουβαρντά. Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει. Αφού το Χριστίνα. Είπαμε. Τι έγινε. Πάμε μαζί. Είπαμε, όχι. Γιατί, ρε, Χριστίνα. Τα είπαμε, ρε, Χάρη, μην τα ξαναλέμε. Θα σε πάρω σε λίγο. Τελειώσαμε, Χάρη, δεν το βλέπεις. Έλα, πάμε. Από εδώ το πήγες, από εκεί το πήγες, πάλι εδώ με φέρες. Αφού δεν ήθελες να πάμε σπίτι σου. Όχι, βέβαια. Γιατί μόνος δεν μένεις, ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει, γιατί ρε Κώστα, για γαμιστρώνα. Γιατί δεν κάνεις το δικό σου σπίτι γαμιστρώνα σε καμαρώνει και η γυναίκα σου. Δεν στο πάει να το κάνεις έτσι. Για να είσαι ελεύθερη, να κάνεις ό,τι θέλεις τώρα. Α, για να είμαι ελεύθερη. Εγώ μπορώ να σε υποστηρίξω, αν θέλεις. Τι εννοείς. Να σου καλύπτω κάποια έξοδο του σπιτιού. Σιγά, ρε, μην μας πιτώσεις κιόλας. Εδώ τόσα χρόνια το μοιάζει καθαρίστρια, δεν μπόρεσες να μας βρεις, θέλεις και να μας πιτώσεις. Πόσα χρόνια, πότε πήραμε τις δημοτικές εκλογές. Και ποιος λέει ότι τις επόμενες θα τις ξαναπάρετε. Εκτός κι αν θέλεις όχι μόνο να μας γαμάς, αλλά και να σε ψηφίζουμε. Να μας ψηφίσεις δηλαδή. Δεν μπορείς να θέλεις και τα δύο. Διάλεξε. Το πρώτο. Έλα, πάμε. Έχασες, δεν θα έρθω. Τι λες τώρα. Αυτό που άκουσες, δεν έρχομαι. Γιατί. Έτσι, με ξανάρρωσες. Τι κάνετε, κύριε Παμινώντα, με στη μύχτα. Τι να κάνω, το έχω βγάλει για τα κακά του. Μα δεν είναι σκυλί. Το ξέρω, αλλά δεν αντέχω τη μυρουδιά μες στο σπίτι. Τότε γιατί το πήρατε. Δεν είναι δικό μου, ο Φώτης τ' άφησε. Ο Φώτης. Μέχρι να έρθει να το πάρει με τα πράγματά του. Απημισία. Θέλεις να το κρατήσεις. Μπορώ, πάντα ήθελα ένα γατάκι. Ευκαιρία είναι, πάρτο. Ο Φώτης πότε είναι να έρθει ακριβώς. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Τέλος καλοκαιριού, μπορεί και νωρίτερα. Thank you.
Μπορώ να σας βοηθήσω? Όχι, ευχαριστώ. Κοιτάζω. Εντάξει. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Αυτό που μπορώ να το δω. Αυτό. Αυτό δεν μπορείς να το δεις πια, κορίτσι μου. Γιατί? Πουλήθηκε. Α. Thank you.
Ζητάς δηλαδή αύξηση επειδή εμείς πήραμε εξοχικό στην Μύκονο? Φταίω εγώ που κάθομαι και σου λέω τα προσωπικά μας. Ωραία φίλη. Προσωπικά σου μιλάω κι εγώ σαν φίλη. Πες μου, εγώ δεν έχω δικαίωμα να έχω ένα σπίτι. 680 ευρώ δεν φτάνουν σε υπόγειο να μένεις και να τη βγάζεις με κονσέρβες. Τι να σου κάνω εγώ, αγάπη μου. Αυτό είναι ο βασικός μισθός. Εμένα μου κοστίζει 20.000 ευρώ με το ΙΚΑ. Ναι, αλλά πόσα σου βγάζω. Δεν μου το βγάζεις εσύ. Οι τσάντες μου το βγάζουν. Και ποιος τις πουλάει. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Έτσι να κάνω, χίλιες έρχονται. Αυτό είναι, έχεις και παίζεις. Έτσι είναι, προσφορά ζήτηση. Δεν είσαι εντάξει. Από μένα βγάζεις 15.000 το μήνα και δεν μου δίνεις 200 ευρώ αύξηση. Τι να πω. Να μοιραζόμαστε και τη ζημία τότε. Ποια ζημία? Όποια γίνει. Και μάλιστα αν φταίσαι εσύ, να την πληρώνεις ολόκληρη. Όπως? Να, πες. Αφήνεις μόνο του το μαγαζί, μπαίνει κάποιος, βουτάει δύο τσάντες. Τότε δεν θα καλύπτω εγώ τη ζημία, αλλά εσύ. Από το μισθό σου. Γιατί να αφήσω το μαγαζί μόνο? Για να πας, ας πούμε, δίπλα, να πάρεις μια καρέκλα. Ευτυχώς που δεν μπήκε κανείς τότε μέσα. Με παρακολουθείς? Δεν το πιστεύω. Δεν παρακολουθώ εσένα. Την περιουσία μου. Εγώ. Καλά, τι κάνεις? Στην Πάρο, πότε πήγες? Διακοπές με το Χάρη. Τα έχετε? Από πότε? Με έπαιρνες να μου το πεις γιατί, για να σου δώσω την άδεια? Ρε, εγώ. Να σου πω, δεν ξέρω. Από μένα δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού δεν έχεις εσύ. Το να τα φτιάχνουμε μεταξύ μας γιατί δεν μας παίρνει αλλού είναι κάπως. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τι να πω. Καλά με περάσετε. Γεια. Μαλάκες.
Μπορείς να με πληρώσεις αυτό το μήνα πιο μπροστά. Έναντι, εντάξει. Γιατί ρωτάς. Είπαμε τέρματα προσωπικά. Μαγλερές! Λέμε να πάμε στα πεθερικά μου, στην Κρήτη. Πάρε άδεια όποτε θες, εγώ δεν θα πάω πουθενά. Και τι θα κάνεις? Θα δουλέψω. Πού? Θα δω, δεν ξέρω. Πρέπει να πιάσω και δεύτερη δουλειά, δεν γίνεται. Δεν θα πας καθόλου διακοπές? Όχι. Ναι, γεια σας. Για την αγγελία παίρνω. Ναι, Ελληνίδα είμαι. Γιατί, πρέπει να είμαι ξένη? Πόσα δίνετε δηλαδή? 3 ευρώ την ώρα για νυχτερινή βάρδια. Τι λέει ρε φίλε? Ναι, γεια σας. Για την αγγελία παίρνω. Είμαι μια εμφανίσιμη νέα, ψηλή, με τα κούνια. Πειράζει που είμαι Ελληνίδα. Α, ακόμα καλύτερα. Όχι, κορίτσι μου. Δεν χρειάζεται να πας με κανένα στο κρεβάτι. Μόνο παρέα θα κάνεις τους πελάτες και θα καταναλώνεις ποτά. Ανάλογα τα ποτά που θα παραγγείλουν, θα παίρνεις το ποσοστό σου. Τι είδους παρέα, δηλαδή? Τίποτα. Έτσι κουβέντα να γίνεται. Θα τους ακούς μόνο και αυτοί θα κερνάνε. Αν θες τα δικά σου ποτά μπορούν να μην έχουν αλκοόλ. Θα βάζουμε λίγη κοκακόλα έτσι για το χρώμα. Να ξέρεις, το ποτό της κοπέλας το χρεώνουμε διπλό. Και το δέχονται? Αυτοί που έρχονται εδώ δεν έχουν απαιτήσεις. Και μόνο που θα έχουν μια ωραία κοπέλα στο τραπέζι τους στάνει. Αν είναι και Ελληνίδα, τους τα πήρε όλα. Γιατί, τι έχουν οι Ελληνίδες? Είναι σπάνιο είδος. Τις βλέπεις όλες αυτές εδώ. Ξένες είναι. Εσύ θα μπορούσες να βγάλεις πολλά λεφτά. Το κατοστάρικο. Τη βραδιά το έχεις μέσα στο νερό. 100 ευρώ. Το λιγότερο. Έχω και ένα μαγαζί στην ΚΟ. Ξέρεις πόσα έβγαζε μια φοιτήτρια σαν για σένα εκεί? Στην ΚΟ? Ναι. Στο νησί είναι πολύ φορτωμένο. Το καλοκαίρι τα παίρνω χοντρά. Και το χειμώνα που δεν βλέπουν κάτι το ενδιαφέρον, σαμπάνιες θα σου ανοίγουν. Γιατί δεν έχουν γυναίκες? Και που τις έχουν, τι να τις κάνουν? Άντε. Να τις δώσουν λεφτά, να πάνε να ψωνίσουν, να τις ξεφορτωθούν. Από αγορά πώς πάει εκεί? Η ΚΟΣ. Ανώτερη και από τη Ρόδο. Πολλά έχει. Και το χειμώνα? Τι τα πέρασε τα νησιά. Εκεί είναι σήμερα το χρήμα. Η Αθήνα τέλος. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Τι πάει σήμερα? Στέλλα, με αυτά που είπαμε όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Δηλαδή 100 ευρώ για να κάνω παρέα σε λιγούρια. Όπως το δει κανείς. Λίγα είναι. Αν πάρεις καλό μπουρμπουάρ, κάτι γίνεται. Αλλιώς με τα 30 τη βραδιά δεν τα βγάζεις πέρα. Οπότε θέλω σαν δεύτερη δουλειά, την άλλη δεν θα την αφήσω. Και με το ξενύχτη, πώς θα τα καταφέρεις? Θα τα βολέψω. Όταν γυρίσεις θα κάνω part-time, σιγά. Μόνο ρε Στέλλα, αν γίνεται να παίρνεις εσύ την πλευρά που κάθεται δική μου. Γιατί, τσακωθήκατε? Όχι, εντάξει, μιλάμε. Απλώς δεν μου πάει. Οκ. Okay. Εκτός και αν αλλάξουν τραπέζι. Να σου βάλω και σε ένα τάπερ. Εντάξει, θα περάσω μετά τον πάνω να το πάρω. Γιατί δεν μένεις εδώ το βράδυ? Είπαμε ρε μαμά. Όταν δουλεύεις εδώ κοντά στο μπαρ,
Πού να τρέχεις μέσα στη νύχτα, κομμάτια θα γίνεις. Δεν γίνεται. Γιατί? Έχω το γατάκι. Αμάν με αυτά τα βρωμόγατα. Τι τους βρίσκεται. Έτοιμο. Κάνουμε. Χριστίνα, πάμε Ιντερνετ. Εμείς θα πούμε αλλού. Λοιπόν, 4 μπύρες, μία σαμπούκα, ένα μαρτίνι. Εσύ που εγώ έχεις πάρει 2, έτσι. Ναι. Ωραία, 54 ευρώ. Έχω αφήσει στον μπαρ ένα σιντή για το σόδο, άμα περάσει. Και εγώ με τον Άρη, πού πάνε. Δεν ξέρεις. Δεν πες τα λέω, λέτε, πού θα πες. Τα εισιτήριά σας παρακαλώ. Το εισιτήριό σας παρακαλώ. Το εισιτήριό σας, μ' ακούτε. Ελληνικά μιλάς. Πάω να κάνω ένα μπάνιο πρώτα. Να σου πω. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Εγώ απλώς θα να βοηθήσω. Μη μου το παίζεις τώρα ως για παρθένα. Στη γυναίκα τους τύπους. Είναι αλήθεια. Ποια αλήθεια? Ότι πάω να βγάλω κάποιον από το τμήμα. Τους μαλάκες. Αφού τους όρμηξες. Ώστε αυτό είναι το σπίτι. Γιατί δεν σ' αρέσει? Μια χαρά είναι. Να κάνω ένα μπάνιο. Δεν χρειάζεται. Αφού δεν βγαίνεις. Τι το παίζεις άνετα. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Αν μπορώ να βγάλω λεφτά, θα βγάλω, αλλά δεν θέλω να μπω στο Λούκι. Εδώ είπα να ξεφύγω, όχι να τρέχω από πίσω. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Δεν θέλω άλλο. Σου λέω όμως.
Να περάσω. Φωτεινό. Και μεγάλο. Πώς βρήκες στη διεύθυνση? Πήρα τη γωγό. Α, ναι. Το γατάκι. Κοιμάται. Μένεις με κάποιον. Γιατί ρωτάς? Φοβήθηκα ότι κάτι είχες πάθει. Ας έπαιρνα. Με πήρε η αφεντική να σου στο σπίτι. Δεν είναι αφεντική να μου. Παράτησες, λέει, το μαγαζί σαββατιάτικα. Θα το αφήσω και Δευτέρα. Ας την αύριο άλλη. Έγινε κάτι ανάμεσά σας? Όχι. Και τι θα κάνεις τώρα? Δεν ξέρω. Θα δουλεύεις γκαρσόνα? Νομίζω, γιατί ρωτάς? Γιατί ρωτάω? Ναι. Από ενδιαφέρον, μιας και είσαι παιδί μου. Αλλά ενδιαφέροντα δεν έχεις εσύ. Ο Θεός μου έδωσε μονάχα ένα. Α, εκτός από μαμά δηλαδή, εσύ δεν είσαι τίποτα άλλο. Πάνω απ' όλα είμαι μητέρα. Καλά, και τι άλλο? Σαν τι? Ξέρω εγώ, τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις στη ζωή σου? Αν ήμουν μόνη. Ιδέες. Νάτι, αμέσως η δικαιολογία. Ποια δικαιολογία? Το παιδί, το τέλειο άλοθη. Δεν είναι άλοθη να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνη σου. Το ίδιο θα ήμουν αν ζούσε ο πατέρας σου. Δεν έχει να κάνει με αυτό και σταμάτα πια την ιστορία με τον μπαμπά. Είναι κάτι άλλο, δεν είναι αυτό. Όλες οι μάνες που ξέρω το ίδιο είσαστε. Και της γωγός το ίδιο και του Χάρη. Με στην καταπίεση όλες. Την καταπίεση? Την καταπίεση, ναι. Είσαι στερημένες, κατάλαβες. Και ότι στερηθήκατε εσείς, δηλαδή, έπρεπε εμείς. Εγώ να μην θέλω το παιδί μου να περάσει αυτά που πέρασα εγώ. Δεν είναι αυτά που περάσατε, είναι αυτά που δεν περάσατε. Αυτά είναι, κατάλαβες. Ό,τι δεν καταφέρατε εσείς, δηλαδή, έπρεπε να το καταφέρουμε εμείς μετά. Μας ρώτησε όμως εμάς κανένας αν θέλουμε τα ίδια πράγματα, ε? Μας ρώτησε, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, και έτσι μας κλείσατε το στόμα. Μας το μπουκώσατε για να το βουλώσουμε. Σας το μπουκώσαμε. Ναι, κουταλάκι, κουταλάκι από μωρά. Να μας κυνηγάτε από πίσω με το κουτάλι στο χέρι για να μην ανοίξουμε στόμα μετά. Πάρε τα τάπερ. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Ευχαριστώ, μαμά, που με τάιζες για να μου το βουλώσεις. Τι είναι αυτά που λες? Πάντα στα έλεγα, αλλά δεν είχα μιλιά. Μούγκριζα. Πότε? Πότε? Στο σχολείο τι έκανα? Γιατί νομίζεις ότι τα διέλυσα όλα, ε? Γιατί? Γιατί? Από αντίδραση που δεν μ' άφηνε στην ησυχία μου. Να με κυνηγάς για να διαβάσω. Ε, όχι, έτσι δεν θα διαβάσω ποτέ κι ας γίνω πολίτρια. Ωραία. Για όλα λοιπόν φταίμε εμείς. Όχι πια. Τώρα μεγαλώσαμε. Γίνετε κι εσείς γονείς και τα λέμε. Εγώ πάντως τέτοιος γονιός δεν θέλω να γίνω. Κι αν δεν έφευγα από το σπίτι, αυτό θα γινόμουν. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι που μεγάλωσες για να μου πετάξεις τα μούτρα όσα σου έδωσα. Να μου φτύσεις το γάλο που σε τάισα. Σου είπα την αλήθεια, αν δεν την αντέχεις. Η αλήθεια δεν μπορεί να σε κάνει τόσο σκληρή. Έτσι είναι μόνο η μισή αλήθεια. Και ποια είναι η άλλη μισή? Η δική μου. Ναι, αστόχησα σαν γονιός, το ξέρω. Αυτό ήξερα, αυτό έκανα. Εντάξει ρε μαμά. Και τι θα κάνεις τώρα? Δεν ξέρω. Θα δω. Να ξέρεις, αν με χρειαστείς, εγώ θα είμαι κοντά σου. Δεν ξέρω, ρε μαμά. Και άμα θέλεις να γυρίσεις στο σπίτι με το γατάκι, εντάξει, ε. Μην είναι δικό μου. Ναι, του λεγάμενο, ε. Ρε μαμά. Εντάξει, εντάξει, πάω. Φεύγω.
Γεια. Γεια. Είμαι ο Φώτης. Χριστίνα, έλα. Ευχαριστώ για τους κούτους που με τις κράτησες. Δεν με πειράζαν. Με ειδοποίησαν να έρθω να τις μαζέψω. Έχουν βάλει να το νοικιάσουν. Μπορεί να το δείξουν και σήμερα. Α. Το ξέρεις. Το φαντάστηκα, δεν πλήρωσα τον Νίκη. Ξέμεινες. Όχι ακριβώς. Τι είχες και δεν πλήρωσες. Εντάξει, δεν είχα κιόλας. Δεν έβγαινα. Και το σπίτι πώς το έπιασες. Ήθελα να μείνω μόνη μου. Χωρίς λεφτά. Ναι. Ναι. Ναι, δεν πήγαινα άλλο της μάνας μου. Ναι. Κι εγώ τα ίδια όταν έφυγα. Ξέρω με τον πατέρα σου. Μου το είχε πει ο κύριος Παμινώντας. Πέθανε, ξέρεις. Ναι, μου το είπαν όταν με ειδοποίησαν να το μαζέψω. Πού σε βρήκαν. Στο τηλέφωνο. Δεν ήσουν στα νησιά. Α, δεν πήγα τελικά. Εσύ που το ξέρεις. Τι έκανες. Πήγα να δουλέψω τον πατέρα μου. Γύρισες πίσω. Με χρειαζόταν, είχε πολλή δουλειά. Και μένεις στους γονείς σου τώρα. Προσωρινά. Μόλις μαζέψω λεφτά θα νοικιάσω μόνος μου. Μπορεί και να αγοράσω. Και θα δουλεύεις τον πατέρα σου δηλαδή. Ναι, γιατί. Τα άλλα θα τα παρατήσεις. Ποια άλλα. Αυτά που ήθελες να κάνεις όταν έφυγες από το σπίτι σου. Είδες, το πισωγύρισμα είναι η καταστροφή σου. Τι είναι αυτό. Κάπου το είδα γραμμένο. Δικό σου είναι. Διάβασες. Ναι. Α. Γιατί δεν ήρθες να πάρεις τα πράγματά σου, αφού είσαι εδώ. Δεν προλάβαινα. Δεν προλάβες όλο το καλοκαίρι να έρθεις να τα πάρεις. Εντάξει, δεν τα χρειαζόμουν άμεσα. Το γατάκι. Ποιο γατάκι. Το γατάκι σου. Δεν έχω γατάκι. Δεν άφησες εδώ ένα γατάκι. Όχι, πού το. Έφυγε. Περίεργο. Τα πράγματά μου. Ναι, τι. Τα έψαξες, ε. Αν δεν ήταν αυτά, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Πού θα ήσουν. Θα γυρνούσα πίσω με την πρώτη δυσκολία. Α. Ναι. Αυτά με κράτησαν. Πώς. Εντάξει, δεν είναι τόσο τα πράγματα, όσο ότι ήξερα ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που το παλεύει. Από εκεί που εγώ έρχομαι, δεν κουνιότανε φίλο. Λες για τις σημειώσεις μου. Για αυτές, ναι, αλλά και τα άλλα. Βιβλία, μουσικές. Δεν ήμουν πια μόνη. Παρακαλώ. Έρχονται να δείξουν το σπίτι. Κιόλας. Με βοηθάς να λύσουμε το κρεβάτι. Να με. Τι θα κάνεις τώρα. Θα το γυρίσω πίσω. Όχι το κρεβάτι, εσύ. Εγώ. Ναι. Λέω να πάω στην Κο. Στο νησί. Έτσι λέω, έρχεσαι. Πού. Δεν ήθελες να πας στα νησιά. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι καλοκαίρι. Εκεί. Δεν έχει δουλειά. Μην το λες. Έχουν κίνηση και το χειμώνα, έμαθα. Μαγαζιά, αγορά. Ποτέ δεν ξέρεις. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι από την εταιρεία που διαχειρίζεται το σπίτι. Να περάσουμε. Περάστε. Ελάτε. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ είναι. Είναι 45 τετραγωνικά χωρίς τη βεράντα. Με τη βεράντα πάει 70. Μεγάλο και ρετυρέ, όπως βλέπετε. Θα μπορούσα να κάνει και για διάρρη. Καθέ λεγδέ. Α, τσε. Ακούγασα. Έχει 450 ευρώ ενίκιο για τα δύο πρώτα χρόνια του συμβολέου με πρόβλεψη ανανέωσης. Η εγγύηση είναι 3 ενίκια μπροστά.